Sport, καλησπέρα σας. Στην εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας που ασχολείται με το ερασιτεχνικό της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Βαγγέλη Γούτη. Ο Βαγγέλης Γούτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με πολύχρονη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και προπονητής σε αρκετές ομάδες. Τελευταία είναι και στον Αστέρα Ζωγράφου ως τεχνικός διευθυντής. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκλησή σας και μπορούμε να μιλήσουμε και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, λέμε ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα. Για πες μου, πού έχεις αγωνιστεί, πού έχεις παίξει μπάλα, θες να αναφέρεις εσύ τις ομάδες. Ποδόσφαιρο έχω παίξει, ξεκίνησα από το Πανθυσιακό, ομάδα του Θησίου και αγωνίστηκα για 8 χρόνια στην Καλλιθέα, στο Θρίαμβο Αθηνών, που ήταν γάμα εθνική και από εκεί και πέρα στο Χολαργό. Και άρχισα λιγάκι μεγαλώνοντας. Μετά το Χολαργό, Γαλάτσι, Αστέρα Εξαρχείων, Βύρωνα. Αυτά. Ως προπονητής έχεις εργαστεί στην Καλλιθέα, στον Αστέρα Βάρης, στον Φωστήρα, στον Αιωλικό, Βίζαντα Μεγάρων, Παναρκαδικό, Καβάλα, Ακράτητο, Άγιο Δημήτριο, Κέρκυρα, Εθνικό Αστέρα. Δεν ξέρω, και αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησες από τον ποδοσφαιρικό αθλητικό όμιλο Κουκακίου. Ακριβώς. Και μετά στην Αργυρούπολη είχα την τύχη να ξεκινήσω από τη γάμα κατηγορία Αθήνας και να περάσω όλες τις κατηγορίες μέχρι την Αλφα Εθνική. Αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Πώς πέρασες τώρα έτσι την περίοδο της καραντίνας? Πώς ένιωσες? Ένιωσες λίγο άβολα που ήσουν δεν μπορούσες να πας στο γήπεδο, να κάνεις αυτό που τόσο αγαπάς? Τώρα αυτή την περίοδο? Ναι. Λόγω του κορονοϊού, ενώ την καραντίνα. Αυτή, ναι. Αυτή η περίοδος πολύ στεναχωρεί. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλά αυτός ο αόρατος εχθρός μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Στεναχωριόμαστε ακόμα για τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να συμβιβαστούμε με τα νέα δεδομένα και βλέποντας και την Bundesliga εχθές βλέπουμε τι έχει αλλάξει. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας πάρει αυτό, αλλά προσωπικά εγώ εύχομαι να βγει γρήγορα η θεραπεία, το εμβόλιο, δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στην καθημερινότητά μας και να κάνουμε πραγματικά αυτό που αγαπάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας πανηγυρισμός να είναι μόνο με τα μάτια σε κάθε γκολ που έβλεπα και χθες. Ναι, είναι λίγο... Πώς παρακολούθησες, πρώτον ήθελα να σε ρωτήσω, πώς και επέλεξες τον Αστέρα Ζωγράφου να αναλάβεις τη θέση του τεχνικού διευθυντή?
Ο πρόεδρος του Αστέρα Ζωγράφου, ο Πέτρος ο Μαρμαρινός, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον Αστέρα Ζωγράφου, από τότε που βρεθήκαμε νεαροί ακόμα και οι δύο στην ομάδα της Καλλιθέας, από τότε είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος προπονητικής μετά τόσα χρόνια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που πάντα το έβλεπα, γιατί στην καριέρα μου ασχολήθηκα πολύ και σαν επαγγελματίας προπονητής σε επαγγελματικές ομάδες, πάντα βρίσκαμε κάτι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ασχοληθώ με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με τον Αστέρα Ζωγράφου, και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι, και πιστεύω ότι η φετινή μας χρονιά ήταν μια χρονιά πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν, πρώτα βάλαμε τη φιλία, μετά τη συνεργασία και μετά την αγάπη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ασχοληθήκαμε με τον Αστέρα Ζωγράφο. Βέβαια, σταθήκατε άτυχοι σαν Αστέρα Ζωγράφου, ενώ ότι με τη διακοπή του πρωταθλήματος στην 22η αγωνιστική η ομάδα ήταν στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς διαφορά από την Ελπίδα. Ναι. Μην ξεχνάμε, 8 αγωνιστικές ακόμα για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ήρθαν όλα ανάποδα. Είναι κρίμα και άδικο να μην σου δίνεται η δυνατότητα, αλλά δεν γίνεται αυτό. Έπρεπε να σταματήσουν τα πάντα και σταματήσαν τα πάντα. Δεν σταμάτησε μόνο το ποδόσφαιρο, σταμάτησε ολόκληρη ζωή. Είναι κρίμα όμως να μην έχεις τη δυνατότητα να το παλέψεις. Δεν ξέρω τι θα... ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτό θα το βρουν οι επιστήμονες και η πολιτική και η πολιτεία. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε να γίνει μια αναδιάρθρωση και να γίνουν ορισμένα πράγματα, γιατί πραγματικά εμείς πιστεύω ότι αξίζουμε να παίξουμε λίγο πιο πάνω. Πώς είδες το φετινό πρωτάθλημα, πώς είναι το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Αθήνας, είναι υψηλό το επίπεδο? Πιστεύω 5 ομάδες από τον όμιλό μας έχουν την απαιτούμενη οργάνωση και υπάρχει ταλέντο. Δυστυχώς και κυρίως στην Αθήνα δεν υπάρχουν χώροι για να μπορέσει να εξελιχθεί ένας ποδοσφαιριστής όπως πραγματικά θα πρέπει να δουλεύει. Δεν υπάρχουν χώροι, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν ώρες, περιορίζεσαι μόνο στην προπονητική μονάδα και στο ταλέντο που θα έχει ο ποδοσφαιριστής, που θέλει όμως εξέλιξη. Δεν σε φτάνει δηλαδή να δουλέψεις μόνο 4 φορές τη βδομάδα να κάνεις προπόνηση και έναν αγώνα. Θέλει και άλλα, και ατομικές προπονήσεις και εξειδικευμένες προπονήσεις στα στοιχεία που λείπουν από κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ένα ταλέντο. Ποια είναι, πιστεύεις, τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Σίγουρα είναι το γηπεδικό που ανέφερες. Δεν υπάρχουν πολλοί χώροι. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν προπόνηση σε μισό γήπεδο. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τη δική σας ομάδα αυτό. Εμείς έχουμε, έχουμε τη δυνατότητα να μην κάνουμε σε μισό γήπεδο, δηλαδή να έχουμε 3 φορές το γήπεδο τη βδομάδα
να μπορούμε να το έχουμε όλο. Κάνουμε στο βουδί προπόνηση, αλλά μπορούμε να κάνουμε και προπόνηση στο Γρηγόρης Λαμπράκης, που είναι με φυσικό χόρτο. Δεν είναι εύκολα πράγματα όμως, γιατί σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις μία προπόνηση στο γουδί, παραδείγματος χάρη, αλλά η προπόνηση θα πρέπει να διαρκέσει 1 ώρα και 20 λεπτά. Γιατί θα ακολουθήσει η επόμενη ομάδα. Δηλαδή, αν ένας προπονητής θέλει να κάνει κάτι πιο εξειδικευμένο, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Ναι. Πώς ήταν η συνεργασία σου φέτος στον Αστέρα Ζωγράφου? Δηλαδή, προπονητής είναι ο Μπάμπης ο Κατσάνος, τα μέλη της διοίκησης. Πώς είδες αυτή την... Είναι η πρώτη σου εμπειρία, αν δεν κάνω λάθος, με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Πλέον ως... Ναι. Ήμουνα απόλυτα βέβαιος ότι η συνεργασία και με τη διοίκηση και με τον προπονητή και με το τεχνικό team θα ήταν άριστη. Δεν έπεσα έξω. Είδα την αγάπη που έχει και η διοίκηση προς την ομάδα, την αγάπη για τη δουλειά από τον προπονητή απέναντι στις υποχρεώσεις του, που είναι οι προπονήσεις και όχι μόνο, γιατί ο Μπάμπης ο Κατσάνος, εκτός από προπονητής, είναι και παιδαγωγός. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά. Πιστεύω ότι ήταν η συνεργασία μας άψογη. Και είναι άψογη η συνεργασία μας. Βαγγέλη, υπάρχουν ταλέντα στον Αστέρα Ζωγράφου που μπορούν, ας πούμε, με τη δική σου βοήθεια, μια που είσαι τόσα χρόνια στο χώρο, να μεταπηδήσουν αργότερα σε επαγγελματικές σωματείες, επαγγελματικές ομάδες? Το λέω με σιγουριά ότι υπάρχουν. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μόνο στον Αστέρα. Αλλά και τους αντιπάλους μας που έβλεπα, υπάρχουν νέα παιδιά με πλούσιο ταλέντο. Αυτά τα παιδιά όμως έχουν αφήσει 1-2 χρόνια και έχουν πάει χαμένα. Δηλαδή, ένα ταλέντο δεν μπορεί να λέγεται ταλέντο και να έχει πάει 19 και 20 χρονών. Πια εκεί αρχίζεις και γίνεσαι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει ήδη να έχεις δουλέψει. Εμείς προσπαθούμε και το κάνουμε, προσπαθούμε και στα τμήματα υποδομής που έχουμε, με εξαιρετικούς προπονητές, να κάνουμε τέτοιου είδους προπόνηση, ώστε τα παιδιά αυτά να είναι έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Όχι όλα, αλλά κάποια παιδιά να είναι έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Τώρα, το πρόβλημα με τα νέα παιδιά έχει να κάνει με το σχολείο. Εάν είναι ένα ταλέντο, θα πρέπει όταν θα πάει 18 χρονών να επιλέξει εάν μπορεί να πάει σε μια επαγγελματική ομάδα και να σπουδάζει. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Θα πρέπει να επιλέξει εάν θα ακολουθήσει την προπόνηση τη χρονιά που πηγαίνει τρίτη λυκείου, γιατί δίνει πανελλήνιες, έχει φροντιστήρια. Θα πρέπει να επιλέξει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και απέναντι στον εαυτό του, για να προοδεύσει και να πάει πιο μπροστά στο ποδόσφαιρο. Θα μπορεί να τα καταφέρει κάτω από την πίεση των γονιών, ότι θα πρέπει να κοιτάξει το σχολείο του, τις σπουδές του, τα φροντιστήρια? Τι θα κάνει? Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Αρκεί
το δεύτερο ενδιαφέρον του στη ζωή να είναι το ποδόσφαιρο. Να μην είναι το πρώτο. Να είναι το δεύτερο. Αν δεν είναι το δεύτερο, τότε χάνουν το τρένο. Πώς είδες και τους προπονητές στις ομάδες τις ερασιτεχνικές? Υπάρχουν, μπορούν να κάνουν καριέρα ανάλογη με τη δική σου, δηλαδή σε ανώτερες κατηγορίες? Εγώ λέω πάντα ότι αυτός που προοδεύει είναι τυχερός, αλλά πρέπει να έχει ικανότητες. Είδα ορισμένα παιδιά τα οποία, βλέποντάς τα στα παιχνίδια των ομάδων τους, ότι και γνώσεις έχουν και ήθος έχουν και μεράκι για τη δουλειά. Άρα λοιπόν και εκεί και εκεί υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν ταλέντα που είναι και νέα παιδιά, είναι φρέσκο αίμα και για μένα θα πρέπει να προχωρούν αυτά τα παιδιά. Τι είναι αυτό που σε ενόχλησε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα που εσύ εντόπισες πέραν του γηπεδικού που ανέφερες? Είδες κάτι άλλο που είπες, εδώ κάτι πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ, να το βελτιώσει, να το διορθώσει? Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι και θέμα της ΕΠΣΑ. Θα μπορούσαν ορισμένα γήπεδα να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά δεν είναι θέμα ΕΠΣΑ. Είναι θέμα των Δήμων. Δηλαδή, στο γήπεδο της μεταμόρφωσης δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Έκλεισε το γήπεδο της Πεύκης, λέω αυτά που είδα φέτος. Μου έχουν πει ότι έχει γίνει στολίδι και θα φτιάχναν το γήπεδο της μεταμόρφωσης. Σε εκείνο το γήπεδο λοιπόν δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Ούτε και ανεξάρτητη να υπάρχει. Μου είπανε, άκουσα επειδή συζήτησα ότι ναι, τώρα θα μεταφερθούν οι ομάδες στο γήπεδο της Πεύκης και θα φτιαχτεί το γήπεδο της μεταμόρφωσης. Ωραία. Γιατί όμως πάντα καθυστερούμε? Πάντα καθυστερούμε. Σε οτιδήποτε κάνουμε καθυστερούμε. Μιας Πλάτωνος. Ναι, δεν ξέρω εάν να τα επαναλάβω. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω. Μου είπαν ότι α κατηγορία δεν παίζει εκεί, δεν αγωνίζεται. Είναι αλήθεια? Το ξέρουμε αυτό? Δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν και σε αυτό το γήπεδο δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Είναι φοβερά δύσκολο για να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχουν χώροι για να μπορείς και να προπονηθείς σωστά, αλλά και να παίξεις σωστά. Ναι. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να παίζεται στο γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνα και να παίζεται και σε ένα εκπληκτικό γήπεδο μετά το Ήλιο που πήγαμε και παίξαμε εμείς στο Καματερού, ένα πραγματικά καταπληκτικό γήπεδο. Δεν μπορεί να παίζετε το ποδόσφαιρο μια σε αυτό το γήπεδο και μια σε εκείνο. Γιατί να μην μπορέσουμε να έχουμε χώρους να παίζετε το ποδόσφαιρο σωστά? Το επίπεδο των Αθηναίων διαιτητών, πώς είδες τη διαιτησία στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα? Θα πω κάτι, γιατί με τους διαιτητές δεν τα πήγαινα και τόσο καλά. Δεν έδινα και σημασία βέβαια σε όλη μου την καριέρα. Δεν τα πήγαινα και τόσο καλά. Έμεινα έκπληκτος. Πολύ καλή διαιτησία. Εξαιρετική διαιτησία. Με παιδιά, με
με ήθος, με γνώσεις, με τρεξίματα, αθλητικότατη, τα σφυρίγματά τους καθαρά. Μπράβο, να συνεχίζουν έτσι. Ωραία. Τώρα, πώς είδες τον Όμιλο που ήσασταν εσείς φέτος? Δηλαδή, ο ΑΟ Ηλίου ήταν και η ελπίδα από τις καλύτερες ομάδες? Υπήρχαν και άλλες πέραν του Αστέρα Ζωγράφου? Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να λέει για τη δικιά του την ομάδα. Εσύ αν όμως, με τη δική σου εμπειρία και γνώση τόσα χρόνια. Αν είμαστε, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες είναι οργανωμένες, έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, ανεξάρτητα εάν μετά το Δεκέμβρη το ήλιο δεν πήγαινε καλά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει όμως την πορεία που έκανε μέχρι τώρα. Ούτε μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ούτε τον Αστέρα Ζωγράφου, ούτε την Ελπίδα Αγίων Αρτίων. Και βέβαια και ο Μικρασιατικός, ο οποίος έπεσε φέτος στη β' κατηγορία, θεωρώ ότι είμαστε και οι 4 πάρα πολύ καλές ομάδες για αυτή την κατηγορία, έτσι. Είχαμε την οργάνωσή μας με καλούς παίχτες, με νέα παιδιά. Οι δικές μας οι ενδεκάδες ήτανε πάντα, ξεκινάγανε με 5 μικρούς. Το ήλιο ενδεχομένως θα έβαζε, είχα δει και ορισμένα παιχνίδια που είχε βάλει σε ορισμένα παιχνίδια και 5 και 7 και 8 μικρούς. Τα θεωρητικά εύκολα για αυτούς. Υπήρχε υλικό. Από ό,τι κατάλαβα, είσαι σύμφωνος με την πρόορη διακοπή των πρωταθλημάτων και προτείνεις, είσαι υπέρ το να γίνει μια αναδιάρθρωση. Ναι, ναι. Το πρωτάθλημα διακόπηκε έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δικαίως διακόπηκε. Δεν γινόταν διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση, να μην υπάρχουν πικραμένοι, στεναχωρημένοι, αδικημένοι. Αν γινόντουσαν τα αυτοπαιχνίδια, πιστεύεις, Βαγγέλη, ότι ο Αστέρας θα ήταν στην Α κατηγορία, στην Α Αθήνας? Με σιγουριά ναι. Με σιγουριά ναι. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ωραία. Να πάμε κάπου αλλού τώρα. Οι φύλαθλοι έρχονται στα γήπεδα της Αθήνας, παρακολουθούν τις ομάδες τους? Να ξεκινήσω από τη δικιά μας την ομάδα. Ναι, ναι. Που είδα ότι... Μην ξεχνάς, ο Αστέρας Ζωγράφου είναι από τα πιο ιστορικά σωματεία στην Αθήνα. Ερασιτεχνικό σωματείο στην Αθήνα. Όντως έτσι είναι. Είχε χάσει αυτή την έγκλη της ιστορίας για αρκετά χρόνια. Όμως είδα ότι υπάρχουν φύλαθλοι που αγαπάνε την ομάδα, θέλουν να τη βλέπουν και τελικά έρχονται και τη βλέπουν και μαζεύονται και πολλοί. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Ο ένας παρασύρει τον άλλον. Βέβαια και η πορεία μας ήταν τέτοια που τον κόσμο το φέρνει κακά τα ψέματα στο γήπεδο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας που την αγαπάνε πολύ και ο ένας παρασύρει τον άλλον. Εκτός από τον Αστέρα Ζωγράφου, παρακολούθησες κάποια άλλα παιχνίδια
της γάμα Αθηνών, της αλφα Αθηνών. Της αλφα Αθηνών λίγα, αλλά στην κατηγορία μας, στον όμιλό μας παρακολούθησαν, ναι. Δεν είχα και το χρόνο, γιατί ασχολήθηκα και με την Καλλιθέα τη φετινή χρονιά σαν τεχνικός διευθυντής, που δεν είχα το χρόνο να πηγαίνω. Ωραία. Να σε, μια που το ανέφερες τώρα, σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες σου αγάπες είναι και η Καλλιθέα. Ναι. Για πες μας για τη φετινή Καλλιθέα στη Γάμα Εθνική. Σε αυτή την κατηγορία τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Γιατί βγαίνεις πρωταθλητής και μετά πρέπει να δίνεις μπαράζ. Και από τα μπαράζ να βγουν οι τέσσερις από τους οχτώ. Είναι και αυτή μια περίπτωση. Είναι κρίμα να βγαίνεις πρωταθλητής και να μην ανεβαίνεις κατηγορία. Τώρα λένε ότι θα ανέβω. Η φετινή χρονιά της Καλλιθέας ήταν μια χρονιά που θα έπρεπε να διεκδικήσει την άνοδο. Γιατί η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή. Σώθηκε, ας το πούμε, την τελευταία αγωνιστική. Αλλά η φετινή χρονιά της Καλλιθέας ήταν εξαιρετική. Έδειξε από την αρχή ότι θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό και να διεκδικήσει την άνοδο. Η διακοπή την βρήκε την ομάδα πρώτη και από εκεί και πέρα, αν πούμε πάλι για αναδιάρθρωση και με αυτά που ακούγονται, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, ενδεχομένως να ανέβουν απευθείας και οι 8 πρωταθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πώς ήταν η συνεργασία σου στην ΠΑΕ Καλλιθέα? Θα ήθελες να αναφερθείς ονομαστικά σε κάποιους? Η συνεργασία μου ήταν μια συνεργασία πάρα πολύ απλή, όσον αφορά και με τον πρόεδρο γνωριζόμαστε, και με τον Λουκά τον Καραδήμο, τον οποίο τον είχα και παίκτη στην Καλλιθέα. Άλλωστε και ο Λουκάς από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα. Καλλιθέα, Καβάλα, ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Δεν έχω να πω κάτι. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί και ο Λουκάς είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένα νέο παιδί στην προπονητική, που έχει και αυτός γνώσεις και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να ανέβει. Οι φιλαθλοί στήριξαν φέτος την ομάδα? Ναι, ίσως θα επειδή έχω ζήσει άλλες χρονιές, αλλά και είναι και άλλες χρονιές αυτές που ο κόσμος δεν πηγαίνει στα γήπεδα, ίσως θα μπορούσε να ήταν λίγο περισσότερος ο κόσμος. Αλλά αυτοί που ήρθαν στήριξαν την ομάδα με πάθος. Ωραία. Τώρα ήθελα να σου αναφέρω κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ιστορικές, τις οποίες έχεις εργαστεί κατά το παρελθόν και τώρα είναι στη Γάμα Αθήνας. Να σου αναφέρω το Θρίαμβο Αθήνας, τον Εθνικό Αστέρα. Ναι. Στο Θρίαμβο, για να τα λέω ένα-ένα, στο Θρίαμβο έπαιξα ένα χρόνο. Και στον Εθνικό Αστέρα ήμουν προπονητής τη χρονιά, στη Β' Εθνική, τη χρονιά που έπεσα από την Α' Εθνική. Μπορείς να συνεχίσεις την ερώτηση, γιατί κάτι ήθελες να μου πεις και σε διέκοψα. Ναι, όχι, λέω ότι οι ομάδες τόσο ιστορικές, το Εθνικός Αστέρας από την Α' Εθνική, ο Θρίαμβος Αθήνας είναι στη Γάμα Αθηνών. Ναι. Πιστεύω. Ο Φίτσας Μεγάρων. Ναι.
Αν τα πιάσουμε ένα-ένα, ναι, αν τα πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα, θα δούμε ότι ο ανθρώπινος νους είναι αυτός που ανεβάζει τα πράγματα και τα κατεβάζει. Αν μιλάμε συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, ο ανθρώπινος παράγοντας, μπαίνοντας στο ποδόσφαιρο, είναι που μπορεί να του ανεβάσει το επίπεδο ή να το καταστρέψει. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν γίνει λάθη, κακά τα ψέματα. Αν δεν κάνεις συνεχόμενα λάθη, δεν μπορείς να είσαι εκεί που βρίσκεσαι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Αδαμάκη δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι ήταν από τη Β' Εθνική. Ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και παραμένει στην ομάδα γιατί την αγαπάει. Πιστεύω όμως ότι έχει κάνει λάθη. Αυτά τα λάθη σε οδηγούν εκεί που είσαι. Ναι. Κακά τα ψέματα. Επίσης, ο ωκεανός Αστέρας Βάρης φέτος κέρδισε την άνοδο από την στη Γάμα Εθνική, ομάδα που υπήρξες κατά το παρελθόν και εσύ. Ο Αστέρας Βάρης πραγματικά είναι μες στην καρδιά μου. Πέρασα λίγο χρονικό διάστημα εκεί, αλλά είναι μες στην καρδιά μου, γιατί γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται με τον Αστέρα Βάρης και αυτοί αγαπάνε την ομάδα. Αλλά είναι πάρα πολύ οργανωμένοι και είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες. Εγώ δεν το λέω, σπάνια το λέω αυτό. Αλλά ο Αστέρας Βάρης είναι κάτι το εξαιρετικό. Και αν προσέξουν, όχι μόνο δεν θα πέσουν ποτέ ξανά στην Εψανά, αλλά θα μπορέσουν να κάνουν και πράγματα πιο ψηλά από τη Γάμα Εθνική. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ποια ομάδα είναι μέσα στην καρδιά σου, έτσι, περισσότερο από όλες τις ομάδες που έχεις υπάρξει? Η Καλλιθέα? Εκτός από την Καλλιθέα που δεν γίνεται να ξεγραφτεί, γιατί εκεί έχω νιώσει και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής, έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις, γιατί έκατσα και πολλά χρόνια από την Καβάλα. Πήγα σαν προπονητής Γάμα Εθνική, μετά έφυγα και ήμουνα και στη Β' Εθνική και 2 χρονιές στην Α. Συνεργάστηκα με ξένους προπονητές στην Α' Εθνική, όπως με τον Κάσπερ Τσακ, ένα τεράστιο όνομα που εμείς σαν προπονητές είναι ιδέα, είναι κάτι το φανταστικό, το να είσαι με ένα τέτοιο προπονητή και να μαθαίνεις. Ναι, πιστεύω ότι είναι και η Καβάλα, ναι. Έχει συνεργαστεί και με τον Γιάννη τον Ματζουράκη. Βεβαίως. Βεβαίως. Τεράστιος δάσκαλος. Ένας πραγματικά κύριος με εκπληκτικές γνώσεις. Και με τον Θανάση τον Σταματόπουλο, ο οποίος τώρα είναι στην Τερψηφαία Γλυφάδας. Ναι, είχα μια συνεργασία στο Βίζα, ναι. Έχω καιρό να τον δω, να είναι καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε. Πώς είδες τον όμιλο της Γάμα Εθνικής, τον όμιλο της Καλλιθέας, πώς είδες τις υπόλοιπες ομάδες? Ο Φωστήρας Σταύρου,
ιστορικότατο σωματείο. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Φωστήρας είχε χρόνια να δει την Αλφα Αθήνας και την έζησε πέρυσι. Ένα σωματείο το οποίο δεν είναι... Ο Φωστήρας, ακριβώς, δεν βγήκε αυτό ο φωνέας των γιγάντων έτσι για καλαμπούρι. Γιατί ήταν ο φωνέας των γιγάντων. Και εκεί γίνανε λάθη. Δεν νοείται ένα τέτοιο σωματείο να είναι. Προσπαθούν να αρθοποδήσουν. Πράγματι. Και το εύχομαι. Ιστορικό σωματείο. Να σου πω μια ιστορία τώρα. Όταν ήμουν στη Β' Εθνική με την Καλυθέα, με τον Νίκο τον Κόβη, ήμουνα βοηθός του. Το γήπεδο της Καλυθέας το φτιάχναμε, γινόταν η ανακατασκευή στο χόρτο. Και ήμασταν γηπεδούχοι στο γήπεδο του Φωστήρα. Η ομάδα μας έκοβε 3.500-4.000 εισιτήρια. Όταν γυρίσαμε ήθελε, νομίζω, 3 αγωνιστικές στο γήπεδό μας ή 4. Και είδαμε ότι κόψαμε 750 εισιτήρια. Μετά μάθαμε ότι οι φωστηριώτες είχαν τόσο δίψα για ποδόσφαιρο που ερχόντουσαν στο γήπεδο όχι για να δουν την Καλυθέα με τον αντίπαλο, αλλά για να δουν ποδόσφαιρο. Παρακολούθησες, φυσικά δεν παρακολούθησες παιχνίδια στη Γάμα Εθνική φέτος. Βεβαίως. Ποιος σου έκανε έτσι εντύπωση? Εντύπωση, να σου πω. Εντύπωση μου έκανε να αρχίσω από κάτω. Μου έκανε ο Εθνικός, ο οποίος στηρίχτηκε σε νέα παιδιά μετά το Δεκέμβρη και στην τελική σώθηκε. Εντάξει, θέλει 3 αγωνιστικές. Μπορεί να έλεξε το πρωτάθλημα. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση και αρχίζω από κάτω. Το Καμάρι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι οργανωμένο σωματείο. Και πιστεύω ότι και ο Άγιος Ιερόθεος είχε εξαιρετικούς παίκτες. Όπως και το Κερατσίνη που άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Το Μοσχάτο. Αυτά τα πράγματα. Το Μοσχάτο πίστευα περισσότερα. Κάπου έκανε μία κοιλιά. Πίστευα περισσότερα. Είναι εξαιρετική ομάδα όμως. Είναι καλή ομάδα. Και πιστεύω ότι είναι και οργανωμένη. Τώρα πώς βλέπεις την αυριανή ημέρα. Μετά, γιατί είμαστε στην εποχή, τη μετακορονοϊού εποχή, ας το πούμε έτσι. Πώς τη βλέπεις την επόμενη ημέρα. Με τα μέτρα, τα 2 μέτρα απόσταση. Πώς θα τηρηθούν. Ιδιαίτερα στα, ειδικότερα στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Την επόμενη μέρα τη βλέπω δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη. Θα γίνουν τα πρωταθλήματα με φιλάθλους ή θα γίνουν χωρίς φιλάθλους. Πιστεύω ότι θα γίνουν χωρίς. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά πήγαμε στο πρωτάθλημα. Αν γυρίσουμε λιγάκι πιο πίσω και πούμε ότι ξεκινάνε οι ομάδες, η ευθύνη που θα έχουμε ατομικά και ομαδικά,
από πάνω μέχρι κάτω θα είναι τεράστια. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος λογικά θα έπρεπε να ξεκινήσει αύριο, και βγαίνει η διοίκηση και λέει δεν ξεκινάμε για αυτούς τους λόγους, τότε θα καταλάβουμε, και είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, τότε θα καταλάβουμε τη δυσκολία του πράγματος. Θα είναι δύσκολα, δεν θα είναι εύκολα. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Εμένα είναι τα παιδιά... Το... Ναι, εμένα τα παιδιά της... επειδή μιλάμε, τα παιδιά της ομάδας πραγματικά θέλουν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά εμείς θέλουμε να μπουν μέσα στο γήπεδο με ασφάλεια. Να έχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ναι. Στον Αστέρα πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία, πόσα παιδιά υπάρχουν στα τμήματα υποδομής? Φέτος ήμασταν 110 περίπου. Πιστεύω ότι από του χρόνου ο αριθμός θα αυξηθεί. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι. Καλύτερα να έχουμε ποιοτική δουλειά παρά να έχουμε πάρα πολλά άτομα και να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ναι. Τι θες εσύ να υποσχεθείς στους φίλους του Αστέρα Ζωγράφου εν ώψη της καινούργιας σεζόν? Να έρχονται στο γήπεδο, θα βλέπουν ποιοτικό ποδόσφαιρο? Θα σου πω. Σαν προπονητής, ποτέ δεν έδινα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Όπως το λες εσύ, μπορείς να πεις δύο λόγια, ναι. Οι υποσχέσεις, θα δείτε αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, δεν τις έδινα ποτέ. Όμως, αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι θα δώσω τα πάντα αυτό που πήρα να γίνει καλύτερο. Και έγινε αρκετές φορές. Αυτό που είχαμε πει με χαμηλούς τόνους εκεί στην περιοχή του Ζωγράφου, στην πόλη του Ζωγράφου, είναι αυτό το πράγμα. Ότι εμείς θέλουμε να αλλάξει όψη αυτό το σωματείο. Και τα καταφέραμε. Άλλαξε όψη. Και πώς άλλαξε όψη? Μα αφού είχαμε το ίδιο ρόστερ, κάναμε 2-3 μεταγραφές. Οι δύο παίζαν βασικοί. Να όμως που άλλαξε. Γιατί κάναμε πραγματικά αυτό που αγαπάμε, αλλά με γνώσεις, με συνεργασίες, με αυτοπεποίθηση, ο καθένας από το πόστο του. Και όλοι μαζί. Το ίδιο μπορώ να πω και τώρα. Μακάρι να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση και να μας βρει στην παραπάνω κατηγορία, γιατί πραγματικά ταξίζουμε, και τα πράγματα εκεί θα είναι ακόμα πιο εύκολα να κάνουμε παραπάνω δουλειά. Σκεφτεί κάτι, πώς μπορεί να γίνει η αναδιάρθρωση, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Αν θα πω εγώ τι έχω σκεφτεί, είναι αυτό που μας συμφέρει. Αν θα πω αυτό που έχουμε ακούσει, θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση της ΕΠΣΑ και από πάνω προς τα κάτω, από τις επαγγελματικές κατηγορίες και προς τα κάτω, θα κάνουν αυτό που
που πρέπει, δηλαδή να μην υπάρχουν πολύ στεναχωρεμένα σωματεία. Γιατί θα είναι κρίμα να έχεις το 1/4 του πρωταθλήματος ακόμα και να μην σου δίνει το δικαίωμα να το παλέψεις, ενώ θα μπορούσες. Θα το δούμε. Δεν είναι στο χέρι μας. Ακούγεται ότι θα μπορούσε να φτιαχτεί ένας τρίτος όμιλος στην Άλβα Αθήνας. Ακούγεται. Δεν είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Μακάρι να γίνει. Ναι. Βαγγέλη, με την πολύχρονη σου ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, είναι κάποιοι που σε έχουν επικράνει, έχεις κάποιοι που να σε έχουν στεναχωρήσει και να... Στο ποδόσφαιρο λένε, είναι περισσότερες στεναχώριες, περισσότερες οι λύπες από τις χαρές. Αλλά σου μένουν μόνο οι χαρές. Θα πρέπει όταν ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και είσαι προπονητής, θα πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Και αν το δούμε ρεαλιστικά, είτε σε στεναχωρεί κάτι, είτε δεν σε στεναχωρεί, θα πρέπει να τα αφήνεις πίσω και να κοιτάς μπροστά. Αξίζουν νέοι άνθρωποι, νέοι παράγοντες να ασχοληθούν με το αεροστεχνικό ποδόσφαιρο? Με το αεροστεχνικό ποδόσφαιρο, ναι. Ναι, βέβαια. Βέβαια αξίζει. Βέβαια αξίζει. Πάντα λέμε στη θεωρία, αλλά μένουμε στη θεωρία. Πάντα λέμε ότι το αεροστεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο αιμοδότης των από πάνω κατηγοριών. Δυστυχώς, αυτά τα παιδιά που ανεβαίνουν κατηγορίες δεν βρίσκονται στην ΕΠΣΑ. Βρίσκονται στις ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων και βαδίζουν έτσι. Αν βαδίσουν και οι αεροστεχνικές κατηγορίες σε αυτές τις κατηγορίες, εάν βαδίσει σωστά, είναι σίγουρο ότι θα πάει παιδί και να γίνει επαγγελματίας ή να πάει σε μια άλλη κατηγορία. Αλλά θα πρέπει να δουλεύει σωστά. Τι θα πει αεροστεχνικό ποδόσφαιρο και επαγγελματικό? Η προπόνηση πρέπει να είναι ίδια. Να είναι εξειδικευμένη η προπόνηση. Να είναι ίδια. Γιατί δηλαδή λέμε του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ο 14χρονος να δουλεύει καλύτερα από του Αστέρα Ζωγράφου? Γιατί? Άμα υπάρχουν προπονητές με γνώσεις οι ίδιες, γιατί να μην προπονηθεί σωστά και να μην ανέβει από τον Αστέρα Ζωγράφου? Βαγγέλη, να μου αναφέρεις κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει από τα χέρια σου και έχουν κάνει καριέρα στο στις επαγγελματικές κατηγορίες. Υπάρχουν παιδιά, να που λέμε καμιά φορά ότι άλλοι είναι τυχεροί, άλλοι γίνονται από δουλειά, άλλοι έχουν συνδυασμό και των δύο. Παιδιά τα οποία τα έχουν καταφέρει, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που τα έχουν καταφέρει, γιατί εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ. Δηλαδή παιδιά από την Καλλιθέα, ας πούμε, που αγωνίστηκαν σε Super League, ο Γιώργος ο Κουτρουμπής, ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, ο Καρτσάς, ο Ηρακλής, ο Μαρουκάκης, ανεξάρτητα αν ξαναγυρίσανε πάλι πίσω. Δηλαδή ο Μαρουκάκης που παίζει τώρα γάμα κατηγορία ή ο Καρτσάς που παίζει γάμα κατηγορία, είχαν ένα τόξο. Πήγανε ψηλά.
Ο Αποστόλης, ο Γιάννου, ο Νασλίδης, ναι, αρκετά παιδιά, αρκετά παιδιά. Ο Αραβίδης, αρκετά παιδιά. Ποιες είναι οι διαφορές του τότε με το τώρα? Σίγουρα είναι τεράστιες οι διαφορές. Ενώ τότε της εποχής που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Οι προπονητικές υποχρεώσεις τώρα είναι τελείως διαφορετικές. Εμείς δηλαδή είχαμε και προπονητές οι οποίοι δεν είχαν γνώσεις. Τώρα βλέπεις στη Β' Αθήνα υπάρχουν προπονητές που ξέρουν τι θα κάνουν στην προπόνηση. Πηγαίνουν οργανωμένοι. Ενώ τότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Όχι όλοι βέβαια, αλλά υπήρξαν και προπονητές που δεν είχαν γνώσεις. Ωραία. Τι θα ήθελες τώρα, κλείνοντας έτσι, Βαγγέλη, να σου επαναλάβω πάλι την ερώτηση για την πρόωρη διακοπή του πρωταθλήματος και ότι έμεναν ακόμη 8 παιχνίδια για τον Αστέρα Ζωγράφου και για όλες τις ομάδες. Υπήρχαν και ομάδες που για τον υποβιβασμό, για την Άρδο και σε άλλους ομίλους πρέπει να γίνουν αναδιαφόρες, όπως το έχεις αναφέρει, έτσι, δεν είναι, Βαγγέλη? Ναι, ναι. Θα μου πεις, γιατί να γίνουν αναδιαρθώσεις? Γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορεί να μην μου δίνεις το δικαίωμα. Είδε άλλος, αν θέλεις κάτι άλλο, άσε με να παίξω τις 8 αγωνιστικές. Μα δεν έχω χρόνο τώρα, δεν ξέρω. Κάντε τον Σεπτέμβρη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί δεν μου δίνεις το δικαίωμα? Κάπως έτσι. Ναι. Ευαγγέλη, θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Εύχομαι, αυτό είναι μια ευχή, εύχομαι ο κόσμος να έχει υγεία, να είναι προσεκτικός. Οι αθλητές σε λίγο πιστεύω θα ξαναμπούμε στα γήπεδα με αυτές τις προφυλάξεις και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε την υγειά μας και όσο γίνεται να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, γιατί το έχουμε ανάγκη και να ασχοληθούμε εμείς και ο αθλητισμός μας έχει ανάγκη, αρκεί να είμαστε σωστοί απέναντι στον αθλητισμό, στην κοινωνία. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ωραία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε σήμερα. Φίλες και φίλοι του Άβολα Sport, σήμερα είχαμε τη χαρά να έχουμε τον τεχνικό διευθυντή του Αστέρα Ζωγράφου, τον Βαγγέλη Τογούτη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.